Στάθηκεται η ιστορία σύμφωνα με τις αλβανικές αντιλήψεις, ότι δηλαδή οι Έλληνες είναι εχθροί των Αλβανών. Στα ελληνικά σχολεία διδάσκονται αυτά και τα Ελληνόπουλα μαθαίνουν να μισούν την Ελλάδα. Αυτός είναι ο σκοπός του αλβανικού κράτους. Πέμπτο. Στα 1997 έγινε η δίκη και η καταδίκη των 5 στελεχών της Ομόνιας για τον λόγο και μόνο ότι ήσαν Έλληνες. Γιατί τους εισήγαγαν σε δίκη, διότι έτσι τους άρεσε. Δεν είχαν να δώσουν λόγο σε κανέναν. Έκτον, υπάρχει το ζήτημα των γνωστών των πεσών των στρατιωτών μας στο έπος του 1940. Για αυτό το γεγονός έχουν γίνει βέβαια διαβήματα και κάποιες προσπάθειες από την ελληνική πολιτεία, αλλά οι Αλβανοί πολυσιεύουν. Και ο αρχιεπίσκοπος έχει φτιάξει ένα, ας το πούμε, μαξονείο για να τοποθετηθούν εκεί τα οστά των Ελλήνων στρατιωτών, αλλά μέχρι τη στιγμή που σας ομιλώ δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Τώρα, το 3-4 νούμερο, διάβασα ότι ο Περίσσα, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, ο οποίος ήταν ο προσωπικός γιατρός του Εμβέρ Χοντζά. Και αποκοιτάζετε εσείς τα συμπεράσματά σας. Ο Περίσσα λοιπόν είπε ότι θα το τακτοποιήσουμε το θέμα αυτό. Τώρα, εγώ δεν πιστεύω στις δηλώσεις αυτές, γιατί ο προκάτοχός μου που είχε βαθιά γνώση του θέματος έλεγε ότι οι Αλβανοί δεν έχουν μέσα. Θα το δούμε πρώτα και μετά θα τους πούμε μπράβο που το έκαναν. Αλλά μέχρι να το δούμε, εγώ προσωπικώς δεν το πιστεύω. Έχουμε. Κυκλοφορεί η Αλβανία επίσημα χάρτη της λεγόμενης Μεγάλης Αλβανίας, η οποία περιλαμβάνει την Φλόρινα, την Καστοριά, τα Ιωάννινα και ολόκληρη την Ελεύθερη Ήπειρο, φτάνοντας μέχρι την Άρτα και την Πέμπεσα, συμπεριλαμβανομένων και αυτό. Τέλος 8, για να παραλείψουμε κι άλλα, στην ελληνικότατη χειμάνα απαγορεύει την ανάπτυξη της ελληνικής σημαίας και απαγορεύει οι κάτοικοι της να μιλάνε ελληνικά πού, στη χειμάνα. Που η χειμάνα ήταν, θα λέγαμε, η ηρωικότερη περιοχή του όλου ελληνισμού και όπως δεν τους αφήνουν να μιλάνε ελληνικά. Και συνασπίσει με αυτά που σας είπα, κινείται η Αλβανία για τη δημιουργία αλβανικής μειονότητος στην Ελλάδα. Μου έρχεται στο μυαλό τώρα αυτή η παροιμία που την ξέρετε όλοι. Καλομελέτα και έρχεται. Ή στρώγοντας έρχεται η όρεξη. Αλλά ενώ όλα αυτά συνέβαιναν στην Βόρειο Ήπειρο, η ηγεσία της χώρας μας έμοιαζε να είναι ανυποψίαστη. Ακόμη και όταν στα τέλη του 1990 με αρχές του 1991 άρχισαν να έρχονται στην Ελλάδα στρατιές Βόρειο Ήπειρωτών πρώτα και συνεχεία και Αλβανών, εδώ κανένα σχέδιο δεν υπήρχε και κανένας προγραμματισμός. Τι θα γίνουν αυτοί αυτοί, πού θα πάρουν, τι θα τρώνε, πώς θα ντυθούν, με τι θα απασχολούνται.
εις μάτιν ο Αγίγνος προκατοπόλου Σεβαστιανός εφιστούσε την προσοχή των αρμοδίων και τόνισε ότι οι Αλβανοί δεν έριξαν τα ηλεκτροφόρα σειρματοπλέγματα από αγάπη προς τους βορειοϊπηρώτες, αλλά για να διάσει βόρειος Ήπειρος. Επαναλαμβάνω ότι όλοι ήρθαν ανυποψία. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να σας αναφέρω ένα γεγονός που το διασώζω στην Διανιά μου και σαν να το βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή. Η παραμονή λοιπόν της πρωτοχρονιάς του 1991, δηλαδή 31 Δεκεμβρίου του 1990, ο Έλληνος Συνεδάρχης, ενώ το βράδυ μετά το φαγητό, πήγαινε στο γραφείο να δει τι υποθέσεις υπήρχαν και έτσι συνεχεία απεσύρετο στο δωμάτιό του και έβγαινε την άλλη μέρα το πρωί. Εκείνο το βράδυ, ιδιαίτερα ανήσυχος, υποχωρούσε στο διάδρομο του Μητροπολιτικού Μεγάλου. Εγώ το λέω Μητροπολιτικό Ερήπιο. Έτσι το έχουμε βαπτίσει. Γιατί φαντάζεστε πόσο μεγάλο είναι. Σε μια στιγμή λοιπόν μπαίνει στην τραπεζαρία και έτσι αναμένος μου λέει, ξέρεις, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στην περιοχή των Φιλιατών 1500 βολοϊκρότες και ζητάνε να πούμε στην Ελλάδα. 1500 ήταν φανταστικός αριθμός για εκείνη την εποχή. Εγώ λοιπόν του είπα αφενός, λέω, σεβασμότατε, δεν χαίρεστε. Μα γιατί, αυτό δεν συστάγατε μέχρι τώρα. Όχι, ξαναλέω. Δεν το θέλω αυτό, μου είπε, διότι οι Αλβανοί ρίχνουν τα ηλεκτροφόρα σειρματοπλέγματα για να αδειάσει Βόρειος Ήπειρος και να λένε μετά δεν υπάρχει Βορειοϋπειρώτης και Βόρειος Ήπειρος. Τότε τα άκουγαν κάποιοι, αλλά με το ένα αυτή. Από το άλλο έβγαιναν και τα ξέσμαγαν. Αντικώς όμως τα γεγονότα που ακολούθησαν και τα βλέπουμε ήδη τώρα εδικαίωσαν τον προβλεπτικό και συνετό ιεραρχή, ο οποίος πρέπει να δεχτεί αυτό και να το έχετε υπόψη σας, είχε από χρόνια ανοίξει τη Μητροπολή του φιλοξενούντας πολλούς βορειοϋπειρώτες αλλά και αλβανούς φυγάδες. Όταν έπεσαν τα ηλεκτροφόρα σειρματοπλέγματα μάλιστα, έγινε πραγματικά λάστιχο ο Σεβαστιανός, περιτρέχοντας όλη την παραμετώριο περιοχή για να προσφέρει τρόφιμα, ρούχα, εσωρούχα, ήδη υγιεινής και χρήματα στους πονεμένους βορειοϋπειρώτες που είχαν έρθει σαν κυνηγημένα πουλιά στην Ελλάδα να τους μιλήσει, να τους ενσυχώσει. Είπε μάλιστα τότε, στην τότε κυβέρνηση, στον πρωθυπουργό της χώρας, ήταν 100 παλικάρια από το Αλίκο, λεβεντόπεδα. Και του είπε, αυτά τα παιδιά δεν τα παίρνετε να τα εκπαιδεύσετε στα όπλα. Αυτά τα παιδιά θα ελευθερώσουν την πατρίδα τους. Εσείς δεν ακούσατε απάντηση, ούτε και ο Σεβαστιανός άκουσε απάντηση. Πραγματικά λοιπόν, αδελφοί μου, ο Μητροπολίτης Δρυμνοπόλεως, ο Γολιανής και Γονίτης Κυρός Σεβαστιανός ήταν στα δύσκολα εκείνα χρόνια ο άνθρωπος τον οποίον ανέπτυξε η διαπρόνοια για να φέρει το εμπόριο υπηρετικό στην επιφάνεια και να το καταστήσει το υπαριθμό ένα εθνικό θέμα. Περιόδευσε όλη την Ελλάδα. Είχε έρθει και εδώ στις έρευσεις του Στάπιατσμούν να το εκτιμήσετε επί Μητροπολίτου Μαξίμου του Αηδίου. Επήγε στο Λονδίνο, στο Στρασβούργο,
στις Βρυξέλλες, μεταφέροντας παντού το δράμα και το κλάμα της σταυρωμένης Βορείου Ηπείρου.